Έντιμε κύριε Γενική Εισαγγελέα, έντιμες και έντιμοι κυρίες και κύριοι δικαστές, φίλοι και φίλες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που προλογίζω το διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο του τελευταίου στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Επιτρέψτε μου καταρχάς να χαιρετήσω τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα, των έντιμων δικαστών και των μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας ευχαριστήσω θερμά για τη θετική και πρόθυμη ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που διαπιστώνω ότι διαπρέπουν και στον ευρωπαϊκό δικαϊκό κόσμο εξέχοντες νομικοί από την Κύπρο και την Ελλάδα που με το έργο και την προσφορά τους τιμούν τις χώρες μας συμβάλλοντας με την προσήλωσή τους στις αρχές και τις αξίες του ενωσιακού δικαίου στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συστάθηκε το 2019 στο Υπουργείο Εξωτερικών και αποτελεί το βασικό συντονιστικό εργαλείο για την καλύτερη προώθηση των θέσεων της Κύπρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας. Η σύσταση και η λειτουργία της Γραμματείας στηρίχθηκε στις εμπειρίες που η Κύπρος απέκτησε από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή της στα δρόμενα των Βρυξελών από το 2004 και εντεύθεν και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012. Αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της συνεχούς επιμόρφωσης και της κατανόησης τόσο των κανόνων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των ρόλων και αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων, το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει, στηρίζει και συμμετέχει ενεργά μέσω της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε δράσεις και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στο να φέρουν τον Κύπριο Ευρωπαίο πολίτη πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αξίες, ακόμη και υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς εντάσσονται και οι προσπάθειες για θεσμοθέτηση της εξαγωγής σε τακτική βάση σειρά σεμιναρίων με σκοπό, ανάμεσα σε άλλα, την εξοικείωση του δημόσιου τομέα αλλά και του ευρύτερου κοινού με τους θεσμούς και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναντίλεκτα, η Ευρώπη δεν θα ήταν η ίδια χωρίς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θωρακίζει νομικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Από πολύ νωρίς το Δικαστήριο, με αποφασιστικότητα και τόλμη, προχώρησε ένα βήμα περαιτέρω το όραμα της ευρωπαϊκής ιδέας, υιοθετώντας αρχές όπως αυτή του άμεσου αποτελέσματος και της κατά προτεραιότητας εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου, που αν και δεν προβλέπονται ρητός, είναι εμποτισμένες με το πνεύμα των συνθήκων. Με την νομολόγηση αρχών, όπως αυτές που προανέφερα, το Δικαστήριο ενίσχυσε τις συνθήκες για στενότερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και παράλληλα τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακριβώς αυτός ο συντονισμός, η συνεργασία και αλληλεγγύη στις διάφορες προκλήσεις και κρίσεις που καλούμαστε συνεχώς να αντιμετωπίσουμε, ίσως να μην ήταν εφικτός αν δεν είχε προηγηθεί η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επεξηγεί και διαφυλάττει την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Ευρώπη που έχουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ως Ευρωπαίοι πολίτες, απολαμβάνουμε σήμερα μέσω της διαμορφωθήσας νομολογίας του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και έχουμε κάνει ως κοινωνίες σημαντικά βήματα σε τομείς όπως είναι η ισότητα των φύλων, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, τα δικαιώματα των καταναλωτών, δικαιώματα που ναι σήμερα θεωρούμε ως κεκτημένα και αυτονόητα, τα οποία όμως δεν θα ήταν χωρίς την νομική κατοχύρωση από το Δικαστήριο. Για όλους αυτούς τους λόγους, το σημερινό σεμινάριο αποσκοπεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του σημαντικότατου ρόλου που διαδραματίζει το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και τον καταλυτικό αντίκτυπο των αποφάσεων του σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας ως Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους έχουν εργαστεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σεμιναρίου και βεβαίως τους έντιμους δικαστές και όλους τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους. Τέλος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι εργασίες του διήμερου σεμιναρίου θα είναι παραγωγικές και υποφελείς, ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που το παρακολουθείτε.